και να πάμε στον, να πάμε στο Δήμο Χανίων, να πάμε στο Γενικό Διευθυντή της ΔΕΔΙΣΑ, τον κύριο Κώστα Πατεράκη, όπου έχουμε απανωτές και συνεχείς δράσεις για το περιβάλλον, με φόντο από τη μία την ενημέρωση για την προστασία του περιβάλλοντος των πολιτών και από την άλλη την ευαισθητοποίησή τους. Με φόντο βέβαια και την ημέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Την καλησπέρα μας, κύριε Πατεράκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο πλαίσιο της ημέρας περιβάλλοντος της Παγκόσμιας ημέρας, όπως κάθε χρόνο η ΔΕΔΙΣΑ διοργανώνει κάποιες δράσεις, φέτος επιλέχθηκε ο Δημοτικός Κήπος, ο ανακαινισμένος Δημοτικός Κήπος, όπου εκεί έγιναν κάποιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Μία από αυτές ήταν το ανταλλακτικό παζάρι, όπου πολίτες μπορούσαν να φέρουν προϊόντα τα οποία δεν τα χρειάζονταν και προκειμένου να τα παραλάβουν κάποιοι άλλοι πολίτες για τους οποίους ήταν αναγκαία. Τέτοια προϊόντα ήταν ενδύματα, υποδήματα, τσάντες, λευκά είδη, παιχνίδια κτλ. Μία δράση που πήγε πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ κόσμο και υπήρξε μεγάλη ανταλλαγή προϊόντων. Μία άλλη δράση ήταν ένα ενημερωτικό περίπτερο σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΔΕΔΙΣΑ, με την παραγωγή κομπόστ και φυτοχωμάτων τα οποία εκτέθηκαν στο χώρο, αλλά και με τη διανομή έντυπου υλικού προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα συστήματα διαλογής στην πηγή των αποβλήτων. Και βέβαια ένα θεατρικό δρόμενο που αφορούσε τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων υπολοιμάτων τροφίμων, δηλαδή σε σχέση με το νέο σύστημα του καφέ κάδου, όπου εμείς έχουμε εγκαταστήσει σε νέους παραγωγούς, αλλά το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει από μια περιοχή στην περιοχή του Ακροτηρίου, τα Κουνουπιδιανά, και άλλο ένα θεατρικό δρόμενο που αφορούσε μια νέα έννοια που έχει νομοθετηθεί και αυτή αφορά το πληρώνω ως ΤΑΟ, όπου στην ουσία έχει νομοθετηθεί η αντικειμενική κοστολόγηση της παραγωγής αποβλήτων από τους πολίτες. Και για να είναι πιο κατανοητή η έννοια αυτή, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα, όπου σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μπορούν να μένουν να έχει 3 μέλη ή αντίστοιχα 6 μέλη. Η κοστολόγηση σήμερα γίνεται με βάση ένα συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο. Αν θεωρήσουμε ότι ο συντελεστής αυτός είναι 1,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταλαβαίνουμε ότι πληρώνουν και οι δύο οικογένειες 150 ευρώ το χρόνο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτός ο τρόπος δεν είναι αντικειμενικός, γιατί μπορεί, οι δύο οικογένειες σίγουρα δεν παράγουν τα ίδια απόβλητα, αλλά και επίσης όταν μία από τις δύο οικογένειες ανακυκλώνει δεν ανταμείβεται γι' αυτό. Οπότε με το νέο αυτό σύστημα θα υπάρχει αντικειμενική κοστολόγηση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι τους οποίους εξετάζουμε, όπως η προπληρωμένη σακούλα ή η χρέωση με βάση το βάρος με ατομικό κάδο ή κοινό κάδο με πρόσβαση από τις συγκεκριμένες οικογένειες και ομάδες πολιτών. Είναι συστήματα που εξετάζουμε, θα τα εφαρμόσουμε σε δύο πιλωτικές περιοχές, δύο διαφορετικά συστήματα για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε. Μάλιστα. Και να εξάγουμε συμπεράσματα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πώς θα το εφαρμόσουμε. Το επόμενο διάστημα να αφιερώσουμε και περισσότερο χρόνο. Σίγουρα δέχονται όλες αυτές τις πρωτοβουλίες με θέρμη εκεί οι δημότες των Χανίων. Το καταγράφουμε και μέσα από το ρεπορτάζ. Αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Χαιρετισμούς. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτηση αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Λοιπόν.